λεφτά υπάρχουν, αυτό δεν θέλετε, λεφτά δεν θέλετε, για να ικανοποιήσετε τα πάθη σας, θα σας τα δώσουμε. Και εμείς είπαμε, κάντε το. Δεν μας νοιάζει αν είστε άθεοι ή όχι. Ξεπουλήσαμε τα πάντα δηλαδή, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τη φιλοδονία μας, η οποία ξεκινάει, προσέξτε, από την ψυχαγωγία. Όλη η ψυχαγωγία, αν δείτε, είναι δομημένη σε αυτό. Στο να ικανοποιηθεί η φιλοδονία. Θυμάμαι και τον, αν μην πω το όνομά του, τον ξέρετε, τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, προεκλογικά έλεγε αυτό το πράγμα, δημόσια το έλεγε και το άκουσα και έφρυξα. Δεν μπορώ να πω και τη λέξη που έλεγε. Θα σας φέρω να βλέπετε πορνοθεάματα. Το έλεγε ανοιχτά στον κόσμο. Προεκλογική εξαγγελία δηλαδή. Καταλάβατε, και αυτόν τον άνθρωπο που κάτω τον ακούγανε και τον χειροκροτούσαν. Και μετά λέμε γιατί έχουμε τα χάλια που έχουμε. Αυτή δηλαδή η δονή που τόσο λανσάρεται και διοχετεύεται στον κόσμο, ξαναλέω, μέσω της ψυχαγωγίας και μέσω της όλης αυτής κατάστασης, είναι στοχευμένη, δεν είναι τυχαία. Και περνάει το μήνυμα μέσα από όλα τα ΜΜΕ, ότι πλέον όλη η ανθρωπότητα είναι τέτοια, είναι διαστραμμένη όλη. Ενώ δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Δηλαδή μας βάζουν σε ένα ψεύτικο κόσμο για να περάσουν τελικά αυτά που θέλουν. Τώρα τα λέω όλα αυτά για να προβληματιστούμε για μας και να κάνουμε τις αντιστάσεις μας, να αντισταθούμε. Και βέβαια η πρώτη αντίσταση είναι η πνευματική ζωή και στις διακοπές και πάντοτε. Είναι η συνέπεια με τα πιστεύω μας. Να σας πω κάτι από το Ευαγγέλιο. Είναι στο κατά Μάρκον 6ο κεφάλαιο, 31ο στίχος. Και λέγει αυτής, ο Κύριος, μιλάει ο Κύριος. «Δεύτε ημείς αυτοί κατηδίαν εις έρημον τόπον και αναπάβεστε ολίγων». Το λέει στους Αποστόλους. Ελάτε, λέει, ημείς αυτοί, δηλαδή τι, μόνοι σας, εσείς, οι Απόστολοι, κατηδίαν, ιδιαιτέρως, εις έρημον τόπον, όχι δημόσια, όχι σε καμιά μεγαλούπελη, με ωραίους κήπους και ωραία ξενοδοχεία, εις έρημον τόπον και αναπαύεστε ολίγων. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβουμε πού είναι η ανάπαυση. Πώς θα βρούμε την αληθινή ανάπαυση, μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από τη συμπεριφορά του Χριστού. Ο κατεξοχήν τέλειος άνθρωπος είναι ο Χριστός. Αν θέλεις να δεις πώς θα ζήσεις σωστά για να χαρίσεις τη ζωή σου, να δεις πώς είσαι ο Χριστός και πώς διδάσκει και τους Αποστόλους. Εις έρημον τόπον λοιπόν και αναπάβεστε ολίγων. Ολίγων, όχι πολύ. Γιατί η πολλή ανάπαυση μετά φέρνει άλλα πράγματα. Ξεσηκώνονται τα πάθη. Ήσαν γάρ οι ερχόμενοι και οι υπάγοντες πολλοί. Αυτοί που πηγαίνανε και έρχονταν στους Αποστόλους ήταν πολλοί. Και ουδέ φαγήν ευχαίρουν και δεν έβρισκαν χρόνο ούτε να φάνε. Θα πήγαινε ο ένας, θα έλεγε, «Κύριε, σε παρακαλώ το παιδί μου, ξέρω εγώ, κάνε, διάβασε το μια ευχή». Δεν βρίσκανε χρόνο και οι Απόστολοι να τακτοποιήσουν τον κόσμο ούτε για να φάνε. Και υπήρχε ανάγκη για διακοπές. Και οι Απόστολοι λοιπόν τους στέλνει ο Χριστός σε διακοπές. Αλλά προσέξτε τις προϋποθέσεις. Ημείς αυτοί, του τέστην, μόνοι σας, θες να ξεκουραστείς, να ησυχάσεις λίγο, να βρεις τον εαυτό σου, να είσαι με τον εαυτό σου, έτσι θα ξεκουραστείς. Όχι με άλλους. Θα πεις γιατί δεν τους αγαπάμε, τους άλλους αγαπάμε, αλλά κάποια στιγμή θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας. Λίγο με τον εαυτό σου, να δεις τον εαυτό σου στην ησυχία. Εις έρημον τόπον, θες να αναπαυτείς, σε έρημο τόπο. Πάνε διακοπές, λέει, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στις Μπαχάμες. Δηλαδή μέσα στην κοσμοσυρωή, εκεί που πατάει ο ένας πάνω στον άλλον σχεδόν, ας πούμε. Είναι ξεκούραση αυτό. Κάθε άλλο. Αφήνω τις αφορμές για αμαρτία που θα βρεις εκεί πέρα. Ο Κύριος του στέλνει, προσέξτε, σε έρημο τόπο, και όχι σε τεχνητή άνεση. Σήμερα νομίζουμε ότι όταν είναι όλα τέλεια οργανωμένα, οι ανέσεις και λοιπά, θα ξεκουραστούμε. Δεν ξεκουράζεις έτσι. Η άνεση φέρνει ανία,
να το θυμάστε αυτό. Παλιά οι άνθρωποι που ήταν πιο δύσκολες και βιωτικές συνθήκες δεν είχαν τόση κατάθλιψη όσο έχουμε σήμερα, τόση βαρεμάρα. Γιατί ξέρουν ότι για να ζήσουν πρέπει να παλέψουν. Πρέπει να δουλέψουν και πάλι ήταν φτωχικά πολύ τα πράγματα. Σε ένα δωμάτιο μπορεί να μένουν και 8 και 10 άνθρωποι. Τώρα έχουν λίγο φτιάξει αυτά τα πράγματα. Λίγο ο άνθρωπος από αυτά έχει ησυχάσει λίγο. Αλλά η κατάθλιψη έχει πάει ως πρώτη αιτία νόσου, η κατάθλιψη. Η βαρεμάρα ως τελικό σταθμό έχει την κατάθλιψη. Τι είναι η βαρεμάρα και η ανία? Δεν βρίσκει νόημα ο άνθρωπος να κάνει κάτι. Σου λέει, γιατί να το κάνω? Δεν έχει νόημα. Δεν έχω λόγο να κάνω τίποτα. Στον έσκατο βαθμό της ανίας. Αυτό είναι η κατάθλιψη, η παραίτηση από όλα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ο άνθρωπος έχει χάσει τον προσανατολισμό του, που είναι ο Θεός. Και αντί να ψυχαγωγείται, δηλαδή να άγει την ψυχή του προς τον Θεό, διασκεδάζει, διασκορπίζεται. Και τι κάνει? Αυξάνει ακόμη περισσότερο την ανία του και την κατάθλιψή του. Και βλέπετε και η διασκέδαση σήμερα πώς γίνεται? Με μια τέλεια απουσία κοινωνίας. Βλέπετε τα παιδιά στις παρέες, το καθένα είναι μπροστά στην οθόνη του κινητού του. Κατά τα άλλα έχουν παρέα. Και ο καθένας μιλάει στο κινητό του μέσω της οθόνης. Ή πάνε στο κλαμπ, ας πούμε, και το λένε κιόλας, να σας διάβαζα και σας είπα για αυτή τη διδακτορική διατριβή, χορεύω, λέει, για την πάρτι μου. Μα τόσοι είναι γύρω σου κλπ. Όχι, λέει, για τον εαυτό μου χορεύω. Δηλαδή και η διασκέδαση ακόμα γίνεται σήμερα μοναχική. Ο άνθρωπος δηλαδή όσο πάει κλείνεται στα πάθη του, κλείνεται στον εαυτό του, σε έναν άκρατο εγωισμό, και αυτό ξέρετε είναι η αρχή της κόλασης. Γιατί η κόλαση είναι η έσχατη ακοινωνισία. Η απόλυτη ακοινωνισία. Αυτό είναι η κόλαση. Δεν κοινωνείς με κανέναν. Ούτε με τον Θεό, ούτε με τους άλλους. Θυμηθείτε αυτό που το γράφει στον Άγιο Μακάριο, στο βίο του Αγίου Μακαρίου, που είδε στην έρημο ένα κρανίο και ρώτησε εκεί ποιος εσύ, και είπε, είμαι ιερέας των ειδώλων, και πώς περνάτε εκεί? Λέει, χάλια περνάμε, είμαστε δεμένοι πλάτη με πλάτη. Που σημαίνει τι? Δεν βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Δεν υπάρχει κοινωνία. Αυτή είναι η κόλαση. Όταν εσύ λέει, κάνεις λίγο προσευχή, γυρίζουμε λίγο και βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Και έχουμε μια αναψυχή, μια πορτοκαλάδα που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Λοιπόν, και διάβαζα και πρόσφατα έναν Άγιο σύγχρονο, σχετικά σύγχρονο, Στάρετς, νομίζω Ρώσος ήταν αυτός, και έλεγε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, όταν δεν θα υπάρχει, λέει, μονοπάτι για την πόρτα του γείτονα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή οι άνθρωποι θα κλειστούν τόσο πολύ στον εαυτό τους, θα έχουν κάνει τα σπίτια τους οχυρά. Και τώρα όσο πάμε έτσι, δεν γίνεται τα σπίτια μας. Παλιά τα σπίτια ήταν ανοιχτές οι πόρτες. Δεν κλειδώναμε τα σπίτια μας. Τώρα πού να μείνει έτσι η πόρτα ξεκλείδωτη? Σιγά σιγά θα υπάρχει και δρόμος για το γείτονα. Η απόλυτη κοινωνισία. Και αυτό που οφείλεται, ακριβώς οφείλεται στην υποταγή στα πάθη. Και ο πρώτος ακοινώνητος είναι ο ίδιος ο διάβολος. Γιατί δεν θέλησε να είναι κοινωνός με τον Θεό, έγινε αντάρτης του Θεού και κατέληξε σε μια απόλυτη απομόνωση. Επομένως, προσέξτε τις παραμέτρους. Μέσα από το Ευαγγέλιο βγαίνουν αυτά. Να πάτε, λέει, εμείς αυτοί μόνοι σας. Εις έρημον τόπον, για να ησυχάσεις, να ξεκουραστείς, δεν χρειάζεται να πας σε ωραίες πόλεις, να πληρώσεις και ένα σωρό χρήματα και με ωραίους κήπους και ωραία ξενοδοχεία και δεν ξέρω τι άλλο. Μπορείς να πας σε ένα βουνό, σε μια σκέτη πλαγιά, εκεί να κάτσεις μια ώρα, να πεις δύο λόγια προσευχή στο Θεό, να δεις τι ξεκούραση θα νιώσεις. Εννοείται βέβαια να έχεις τακτοποιήσει τη συνείδησή σου, να έχεις εξομολογηθεί, να έχεις καθαριστεί λίγο από τα γουρουνάκια που έλεγε κάποιος που έχουμε μέσα μας. Γιατί αν έχεις τα γουρουνάκια και πας και εκεί πάλι θα ταλαιπωρία θα είναι. Η αληθινή ξεκούραση είναι στην ησυχία. Στην απουσία, προσέξτε, των ερεθισμών των παθών. Τα οποία πάθη ερεθίζονται, προσέξτε, δια των αισθητηρίων. Δια των αισθήσεων ερεθίζονται τα πάθη. Κατ' εξοχήν και δια του λογισμού βέβαια και δια της μνήμης, αλλά κυρίως δια των αισθήσεων. Και κατ' εξοχήν δια των οφθαλμών. Αν ο άνθρωπος δεν ελέγξει τα μάτια του, τα αυτιά του, τις αισθήσεις του,
δεν μπορεί να ησυχάσει από τις προκλήσεις του διαβόλου, από τους ερεθισμούς των παθών. Και τα πάθη είναι που κουράζουν τον άνθρωπο. Είναι αυτά που μας μολύνουν, μας λερώνουν, μας βρωμίζουν και μας κουράζουν. Δεν κουράζεσαι όταν είσαι δίπλα σε ένα, ας πούμε, σε ένα τόπο βρώμικο ή μέσα σε ένα βρώμικο τόπο. Λες πότε να φύγω. Αυτό κάνεις τον ίδιο στον εαυτό έτσι, όταν υποτάσσεσαι στα πάθη και αφήνεσαι στις προκλήσεις και στους ερεθισμούς των παθών. Πηγαίνετε λοιπόν, λέει ο Κύριος, σε έρημο τόπο, σε ήσυχο τόπο, όπου δεν υπάρχουν οι προκλήσεις των παθών. Ένα απλό. Γιατί να πας εκδρομή και να μην πας προσκύνημα. Ή την εκδρομή να την κάνεις προσκύνημα και να πας σε ένα μοναστήρι και να επιδιώξεις να συναστραφείς με έναν Άγιο άνθρωπο και να μάθεις και το παιδί σου να έχει φίλους Αγίους μοναχούς και την κόρη σου Άγιες μοναχές. Αλλά υπάρχει αυτή η φοβία προτεσταντική, μη γίνει και καλόγρια κόρη. Βλέπετε πόσο μας έχει πουτήσει ο προτεσταντισμός. Γιατί βέβαια αυτή είναι αντιμοναχικοί αυτοί οι άνθρωποι, πολεμάνε το μοναχισμό, δεν τον θέλουμε, γιατί έχουν διαστραφεί, έχουν χάσει την ουσία της πίστης, την αληθινή πίστη. Αληθινή ξεκούραση είναι λοιπόν το να αποφύγεις την αμαρτία. Αληθινή κούραση και κόπος και πόνος και φθορά και αθυμία και μελαγχολία και κατάθλιψη και νέκρωση και θάνατος, ένα είναι, να ξέρετε, η αμαρτία. Δεν φταίει η δουλειά, δεν φταίει, ξέρω εγώ, λένε, τα πολλά, ξαντάτε βέβαια, αν τα πολλά τα έχεις για να υπηρετείς τα πάθη σου, πάλι αμαρτία κάνεις. Αλλά εκείνο που κουράζει σε τελευταία ανάλυση είναι η αμαρτία. Και όχι μόνο κουράζει, σκοτώνει. Θες να ξεκουραστείς, να πολεμήσεις την αμαρτία. Να πας σε έρημο τόπο όπου δεν έχει τόσες προκλήσεις να αμαρτήσεις. Και τι λέει μετά ο Κύριος? Και αναπαύσαστε ολίγων. Έχει σημασία και αυτό το ολίγων. Όχι για πολύ, γιατί μετά θα πέσεις, υπάρχει φόβος βέβαια, να πέσεις στη ραθυμία, στην τεμπελιά, στη χάβνωση. Η διαρκής ανάπαυση δεν υπάρχει εδώ στη γη, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει μόνο στον ουρανό. Θα πρέπει ο χριστιανός, λέει ένας ερμηνευτής, ο Ζυγαβηνός, και αυτός που είναι δάσκαλος της Εκκλησίας, για αυτούς το λέει, αλλά εμείς μπορούμε να το επεκτείνουμε και να το πούμε για όλους τους χριστιανούς. Θα πρέπει, λέει, να μην δίνει τον εαυτό του συνεχώς στα πλήθη, δηλαδή να αναλώνεται συνεχώς στο να βοηθά τους άλλους, να συμπαρίσταται, να συμβουλεύει κλπ. Αλλά εν καιρό συστέλεστε και ιδιάζειν, ιδιάζω, δηλαδή να μένω μόνος μου, ιδιωτικά να ζω, και συνάγειν το νου από τις έξω περιφοράς. Και να συγκεντρώνεις το νου σου από την εξωτερική περιφορά, την περιπλάνηση προς τα έξω. Αυτό είναι που κατεξοχήν κουράζει τον άνθρωπο, το σκόρπισμα. Και το λένε, ξέρετε, και σύγχρονοι επιστήμονες. Υπάρχει και μία ορολογία, το λένε multitasking. Δηλαδή προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει πολλά έργα, ταυτόχρονα μάλιστα. Αυτό λένε και μάλιστα με τους υπολογιστές που έχουμε σήμερα. Προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει και κάτι στον υπολογιστή, να ποντάει και στο κινητό, ξέρω εγώ, να φτιάνει και τον καφέ του. Όλο αυτό, λέει, ξέρετε τι κάνει τελικά? Καίει τον εγκέφαλο. Τον καίει τον εγκέφαλο. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος να λειτουργεί έτσι. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να ζει μια ζωή έτσι απλή, ήρεμη, ταπεινή, συγκεντρωμένος στον εαυτό του, έτσι ώστε να μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεό. Γιατί όταν είσαι σκόρπιος, δεν έχεις τον εαυτό σου δηλαδή μαζί σου, δεν μπορείς να βρεις κανέναν. Ούτε τον Θεό, ούτε τον πλησίον. Και δεν μπορείς να κοινωνήσεις με κανέναν, αφού δεν έχεις τον εαυτό σου μαζί σου. Ο εαυτός σου είναι εκτός. Είσαι εκτός εαυτού που λέμε. Ποια είναι η αληθινή ψυχαγωγία τελικά? Και πώς μπορούμε αληθινά να χαρούμε τις διακοπές μας?
αν το πούμε και έτσι απλά. Θα έλεγα, όσο και αν φανεί έτσι πολύ ακραίο, αληθινή ψυχαγωγία, να ξέρετε, είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η λατρεία. Αν ο άνθρωπος ζει τη Θεία Λειτουργία, έχει βρει την αληθινή ψυχαγωγία. Ξέρετε ποια θα είναι η ζωή μας στον Παράδεισο, αν μας αξιώσει εδώ σκυπάμε. Η Θεία Λειτουργία θα είναι. Η ζωή στον Παράδεισο θα είναι μια διαρκής Θεία Λειτουργία. Μια συνεχής δοξολογία του Θεού. Αυτό θα είναι ο Παράδεισος. Θέλεις να ξεκουραστείς πραγματικά, μάθε να αγαπάς τον Θεό. Να λατρεύεις τον Θεό. Κατ' εξοχήν η αγάπη μας στον Θεό φανερώνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γιατί η πιο δυνατή, η πιο υψηλή προσευχή που έχουμε είναι η Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο. Να δώσεις τον Θεό Πατέρα τον Υιό Του. Σφαγιασμένο, θυσιασμένο. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Δίνουμε στον Θεό Πατέρα τον Υιό Του σφαγιασμένο και τον παρακαλούμε εν ονόματι της θυσίας του Χριστού να μας ελεήσει, να μας συγχωρέσει. Δεν υπάρχει πιο ύψιστο πράγμα από αυτό και πιο ύψιστη ξεκούραση για την ψυχή. Και αυτό μπορείς να το κάνεις, δόξα τω Θεώ, ακόμα στην πατρίδα μας, όπου και αν βρεθείς, για να κάνεις τις λεγόμενες διακοπές σου. Και δεν πρέπει να το αμελεί αυτό ο χριστιανός. Κανονικά, λένε οι διαταγές των Αποστόλων, ο χριστιανός πρωί και βράδυ πρέπει να πηγαίνει στην Εκκλησία, να λατρεύει τον Θεό κάθε μέρα, δύο φορές την ημέρα. Εμείς το έχουμε καταντήσει μία φορά τη βδομάδα και αυτό με το ζόρι. Πόσο λυπάμαι, έρχονται οι άνθρωποι πολλές φορές και μετά το ευλογημένη βασίλεια και μετά το Ευαγγέλιο και μετά το κήρυγμα και μετά το χερουβικό. Καλά, χριστιανός είσαι και τι έχεις την ψευδέστηση ότι λειτουργήθηκες. Τι είσαι, κανένα ρομπότ, γυρνάω στο κουμπί και τώρα είμαι στη λατρεία του Θεού, έτσι έχω ανέβει στα ουράνια, ας πούμε. Δεν θέλει μια προετοιμασία η ψυχή. Αυτό εξυπηρετεί ο όρθρος. Αν δεν πας στον όρθρο, αν δεν ακούσεις το Θεό Ευαγγέλιο που μιλάει για την Ανάσταση, την Κυριακή, τι κατάλαβες από την Κυριακή? Κυριακή είναι Ανάσταση, είναι Πάσχα. Μετά λες, γιατί είναι άδεια η ψυχή μου? Μα πώς δεν θα είναι άδεια? Όταν λείπει ο Θεός, λείπει η χάρη του Θεού. Και υπάρχουν και οι γιορτές, για τις οποίες σας είπα μιλάει και ο Δημόκριτος. Εμείς έχουμε τις χριστιανικές γιορτές. Και αν δείτε στην εκκλησία μας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Κάθε μέρα έχουμε γιορτή. Θυμάμαι, είχε έρθει ένας γιορτρός στο Άγιον Όρος και είχαμε το τυπικό με τη χάρη του Θεού τότε. Και λειτουργούσαμε κάθε μέρα στο κελί που είμαστε. Και τώρα το ίδιο τυπικό με τη χάρη του Θεού έχουμε. Στο μοναστήρι. Και ξέρετε τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος, τελείωσε αυθόρμητα. Λέει, πάτερ μου, εσείς εδώ πέρα έχετε κάθε μέρα γλέντι. Λέω, έτσι είναι. Κάθε μέρα γλέντι έχουμε. Κάθε μέρα πανηγυρίζουμε και δοξάζουμε το Θεό μέσα στη Θεία Λειτουργία. Εννοούσε ότι έχουμε Θεία Λειτουργία, αυτό εννοούσε. Ήταν πιστός άνθρωπος. Και το κατάλαβε, το έζησε και το είπε εντελώς αυθόρμητα. Κοιτάξτε, ο Χριστός μας θέλει να γλεντάμε τη ζωή μας. Αλήθεια το λέω. Το λέει η Αγία Γραφή, ξέρετε τι λέει? Η τρυφή μου μετά των ιών των ανθρώπων. Τρυφή θα πει γλέντι. Το Άγιο Πνεύμα μιλάει. Το γλέντι μου, λέει ο Θεός, είναι να είμαι με τους ανθρώπους. Και πότε είμαστε και γλεντάμε με τον Θεό? Κατ' εξοχή στη Θεία Λειτουργία. Εκεί γλεντάμε με τον Θεό. Έχει, ας πούμε, και ο χριστιανός το δικό του πάρτι. Αν μάθουμε έτσι να ζούμε, δεν θα κάνουμε διακοπές 15 μέρες το χρόνο και 20. Που μερικοί μόνο γι' αυτό ζουν. Έτσι. Η ζωή τους έχει γίνει το Σαββατοκύριακο και οι διακοπές. Έτσι δεν είναι? Κάθε μέρα έχεις διακοπές. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Δοξάζεις το Θεό, ζεις αυτό το γλέντι με το Θεό. Και αυτό είναι η χριστιανική ζωή. Η τρυφή μου μετά των ιών των ανθρώπων. Το λέει ο Χριστός. Και τι λέει ο διάβολος τώρα? Προσέξτε τι λέει. Δεύτε, λέει, και καταπαύσω μετά σε ορτάς του Θεού. Ελάτε, λέει, να καταστρέψουμε τις γιορτές του Θεού. Να καταργήσουμε την αργία της Κυριακής. Να μην πηγαίνουμε στη λειτουργία την Κυριακή χριστιανή.
Είναι διαβολικά όλα αυτά. Εμείς κοιμόμαστε, νομίζουμε τα κάνει το κράτος. Δεν κάνει το κράτος. Ο διάβολος είναι από πίσω. Όταν είχε επιβληθεί ο κομμουνισμός στη Ρωσία, ξέρετε ότι τα Χριστούγεννα ήταν εργάσιμη μέρα. Σκόπιμα. Για να μην πάνε οι χριστιανοί στη λειτουργία, να δουλεύουν. Δεύτε και καταπαύσουμε τα εορτάσεις του Θεού. Αυτή είναι η χαρά του διαβόλου. Να πάψουν οι γιορτές του Θεού, να πάψει η Θεία Λειτουργία. Να πάψουν οι αγρυπνίες, οι εσπερινοί, οι όρθροι. Αλλά βλέπεις και εμείς οι χριστιανοί πόσο συμπλέουμε με αυτό το πνεύμα. Κάνει ο παπάς, ας πούμε, την ακολουθία την καθημερινή, κανένας. Μόνος του, ούτε ψάλτης. Και ο ψάλτης για να πάει πρέπει να τον πληρώσει. Αλλιώς δεν πάει. Κάνει συμφωνία. Σωστό, έτσι, ναι. Έτσι είναι, το ξέρουμε. Να τα λέμε και τα δικά μας τα χάλια. Σου λέει, πάτερ μου, δεν είμαι εγώ κάθε μέρα στην εκκλησία. Κατά τα άλλα είναι ψάλτης, δηλώνει ψάλτης. Σαββατοκύριακο και άμα έχει και κάτι έκτακτο θα μου δώσει και κάτι ακόμα. Λοιπόν, δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει η Θεία Λειτουργία και τι σημαίνει να είσαι με το Θεό. Δεν ζούμε τη χαρά του Θεού. Γι' αυτό μετά ψάχνουμε για διασκέδαση και για διακοπές. Επομένως, η πηγή της χαράς είναι ο Χριστός. Πάμε στη Θεία Λειτουργία και τι κάνουμε εκεί. Δίνουμε τα πρόσφορά μας, την προσφορά μας, το ψωμί, το κρασί, που είναι πάλι τα δικά του, μαζί με κάτι δικό μας. Παίρνουμε από τον Χριστό το στάρι, το ζυμώνουμε, βάζουμε και κάτι δικό μας και το κάνουμε ψωμί. Παίρνουμε το σταφύλι, το κάνουμε μούστο, κρασί και το πάμε στο Χριστό. Τα δικά του, το τα δίνουμε πάλι πίσω, ευχαριστιακά. Και τι μας δίνει ο Χριστός? Τον εαυτό του. Τα κάνει αυτά που του δίνουμε, σώμα του και αίμα του. Μέγα μυστήριο. Μέγα μυστήριο. Σε αυτό το γλέντι μας καλεί ο Θεός. Και γεμίζει μετά η ψυχή μας όλη. Τώρα τι να πούμε. Να σας πω ηθικούς κανόνες. Ότι αν θέλεις να το ζήσεις αυτό το μυστήριο, θα πρέπει να ντύνεσαι σεμνά. Πρέπει να τα πούμε και αυτά. Σήμερα πρέπει να λέμε και τα αυτονόητα. Πόσοι άντρες μου λένε, πας στην εκκλησία πάντα και κολλάζεσαι. Με τον τρόπο που δεν είναι ντυμένες, όχι που είναι ντυμένες, που δεν είναι ντυμένες οι γυναίκες. Και πάνε και στείνονται και μπροστά σου, στις θέσεις των αντρών. Έτσι. Τι να τους πω εγώ. Τους λέω, πάτε ρε παιδιά μπροστά μπροστά να βλέπετε το τέμπλο ή πίσω από καμιά κολόνα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Και μετά λες, γιατί είναι τόσο άδεια η ζωή μας, γιατί πώς θα είναι. Όταν ας πούμε εσύ αμαρτάνεις έτσι και βάζεις και τους άλλους να αμαρτήσουν, τους προκαλείς. Γιατί λέει ο Χριστός, όταν δεις πονηρά, ήδη λέει κάνεις μοιχεία. Αλλά όταν και ο άλλος σε προκαλεί και άλλοι σε προκαλεί να την δεις και γίνει ολόκληρη επιστήμη πλέον αυτό το πράγμα. Η ειδονοβλεψία και το πώς δεν θα ντυθεί η γυναίκα για να προκαλέσει. Τι να πούμε, ότι οι πατέρες απαγορεύουν τα κοινά μπάνια. Μην σας σκανδαλίζει, τα απαγορεύουν. Ναι, θα μου πείτε, είμαι πολύ αυστηρός. Το ξέρω, το έχω ακούσει πολλές φορές. Αλλά εγώ θα σας λέω την αλήθεια. Γιατί όταν πας και ξεγυμνώσεις, συγγνώμη για τη λέξη, εκεί πέρα, δημόσια, τι κάνεις, δεν σκανδαλίζεις. Είμαστε απαθείς. Έχουμε φτάσει στα μέτρα του Αδάμ και της Εύας πριν την πτώση. Μακάρι. Δεν είμαστε όμως. Γι' αυτό ο Χριστός μας έδωσε χιτώνες. Ξέρετε τι θα πει χιτώνας? Από πάνω μέχρι κάτω καλυμμένος. Να μην φαίνεται τίποτα. Αυτό είναι ο χιτώνας. Και σήμερα οι άνδρες και οι γυναίκες αποβάλλουν τους χιτώνες. Και μετά λέω, εγώ δεν κάνω τίποτα. Τι κάνω εγώ, γιατί μια χαρά είμαι, λέει η γυναίκα μου. Τι έχω, λέει, γιατί. Θέλει να έρθει έτσι και στην εκκλησία και παντού. Υπάρχει κανόνας της εκκλησίας που λέει απαγορεύεται να συλλούονται άνδρες και γυναίκες μαζί. Ακούστε το. Απαγορεύεται.
Δεν ξέρουν οι Άγιοι Πατέρες γιατί το απαγορεύουν, ξέρουν πολύ καλά. Γιατί από τα μάτια ξεκινάει η μοιχεία και η πορνεία. Για να μην σας πω ότι είναι ήδη μοιχεία και πορνεία. Ήδη, ο Κύριος το είπε. Ότι είναι, ήδη έχεις κάνει μοιχεία στην καρδιά σου όταν δεις πονηρά. Τι να πούμε. Ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε και να χορεύουμε γιατί οι πατέρες απαγορεύουν τους χορούς. Ναι, τους απαγορεύουν. Μα θα μου πεις, πάτερ μου, τι μας λες τώρα, εδώ και στην ενορία μας έχουμε χορευτικό. Το ξέρω. Και η τάδε ενορία έχει και ομάδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου και κάνουν και προσευχή να νικήσουν. Το ξέρω. Και μπορεί να πάνε και στον επίσκοπο και στον πατριάρχη να πάρουν ευχή για να νικήσουν. Και κάνουν και αγιασμό για να νικήσουν. Τα έχουμε φάει όλα αυτά. Έχουν περάσει τη ζωή μας. Και τα θεωρούμε νορμάλ. Καθόλου νορμάλ δεν είναι αυτό. Ξέρετε ποιο είναι το νορμάλ? Να σας πω μια εικόνα. Σκεφτείτε έναν δρομέα που τρέχει, ας πούμε, και ενώ πηγαίνει πρώτος, σταματάει και αφήνει τους άλλους να περάσουν πρώτοι. Τι θα κάνανε από τις κερκίδες οι άνθρωποι? Δεν θα το γιουχάρανε, θα του λένε χαζός είσαι, αφού πήσουν πρώτος. Ναι, ένας χριστιανός χαίρεται να είναι η άλλη πρώτη, να είναι τελευταίος. Αν θες να είσαι χριστιανός, δεν μπορείς να λειτουργείς ανταγωνιστικά. Και ο αθλητισμός αυτό είναι. Λειτουργείς ανταγωνιστικά. Δεν λειτουργείς αδελφικά. Λέει στο βίο των Αγίων Βασιλείου και Γρηγορίου. Ξέρετε, αυτές οι μαθητές, συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο, στην Αθήνα. Έτσι. Σήμερα θα λέγαμε Χάρβαρντ. Έτσι. Η Αθήνα τότε ήταν το σημερινό Χάρβαρντ. Χαιρόμαστε, λέει, ο ένας να δίνει την πρωτιά στον άλλον. Το γράφουνε οι Άγιοι μεταξύ τους. Δεν είχαν ανταγωνισμό. Προσπαθούσαν ποιος να γίνει δεύτερος, τελευταίος και να είναι ο άλλος πρώτος. Και ήταν κορυφαίοι στην επιστήμη τους, έτσι. Και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος είχε γίνει και ένα χρόνο είχε μείνει καθηγητής πανεπιστημίου, τον είχαν κάνει. Τόσο καλός ήταν. Εμείς όμως σήμερα έχουμε τόση διαστροφή, ξαναλέω, που έχουμε νομιμοποιήσει τον ανταγωνισμό και κάνουμε και λειτουργίες για να περάσουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή τα άλλα 10 ημέρες που δεν θα περάσουν, τι θα πούμε για αυτά, ότι ο Θεός δεν τα αγαπάει αυτά, δεν άκουσε την προσευχή της μάνας τους? Να κάνεις λειτουργία για να είναι το παιδάκι σου καλός χριστιανός και να γράψει με τρόπο που πρέπει και να μην αντιγράφει και να μην κλέβει και να μην μισεί και να βοηθάει τους άλλους, ναι, το καταλαβαίνω. Σήμερα η επιτυχία πάει μαζί με τον ανταγωνισμό, η διάκριση. Και τι είναι η διάκριση? Δεν είναι ουσιαστικά μια υπηρεσία της καινοδοξίας μας? Αυτό είναι. Για να βγει μετά η μαμά να πει, ξέρεις, το δικό μου το παιδί πέρασε. Σιγά, και τι έγινε? Θα πάει και στην άλλη πόλη και θα πει στην ανηθικότητα και θα καταστραφήθηκα. Και το θεωρείς επιτυχία αυτό που πέρασε στο πανεπιστήμιο? Ένας γέροντας το έλεγε πανεπιζήμιο. Λοιπόν, τα λέω αυτά έτσι εν παρενθέση, για να καταλάβουμε πόσο έχουμε αλωτριωθεί. Τι άλλο να πούμε? Ότι παντού και πάντοτε πρέπει να είμαστε αγωνιστές. Είτε έχεις, ας πούμε, διακοπές, έχεις αργία από την εργασία σου, είτε είσαι στην εργασία σου. Δεν πρέπει να αφήνεις τον κανόνα σου, τον προσωπικό σου κανόνα. Καλοκαίρι δεν σημαίνει σταματάω την προσευχή μου, σταματάω τις μετάνοιές μου, σταματάω τη μελέτη μου, την πνευματική. Ίσα-ίσα είναι μια αφορμή για να κάνω πιο έντονο αγώνα. Να ιδιάσω, όχι να ιδιάσω, να ιδιάσω, δηλαδή να βρω τον εαυτό μου, να ζήσω μόνος μου λίγο, στην ησυχία, στη σιωπή, στην προσευχή. Επειδή νομίζω ότι αρκετά είπαμε, να μην σας κουράσω περισσότερο, πιο πολύ έδωσα κάποιες αφορμές, πολλά περισσότερα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά για να δώσουμε και χρόνο στη συζήτηση, νομίζω, κύριε Αβραάμ, να σταματήσουμε λίγο εδώ και να ακούσω εσάς, αν έχετε κάτι.
Αυτό που σας είπα πάντως, κρατήστε το αν θέλετε, ότι η ψυχαγωγία έχει γίνει πλέον ένας τρόπος ώστε το κράτος, προσέξτε θα σας πω, να ελέγχει τους πολίτες. Είναι τρόπος καταστολής. Ο χουλιγκανισμός που έχουμε στα γήπεδα, ουσιαστικά τι υπηρετεί, το κράτος υπηρετεί. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι βγάζουν όλο το μίσος τους εκεί και δεν ασχολούνται με αυτά που πρέπει να ασχοληθούν. Όλη τους τη ζωτικότητα τη δίνουν σε ένα ανούσιο, σε ένα πράγμα που δεν έχει σημασία. Και να το πούμε και αυτό, αναλώνονται σε κάτι που είναι ήδη στημένο και προαποφασισμένο. Έτσι οι ίδιοι το λένε. Ότι οι αγώνες είναι σικέτς, δεν το λένε. Είναι ήδη προαποφασισμένο το αποτέλεσμα. Και σκοτώνονται οι φύλαθλοι και τραυματίζονται. Και πρόσφατα διάβαζα στο τελευταίο ντέρμπι που είχαν, δεν θυμάμαι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τι ήταν αυτή, και πήγανε πόσοι, 50 στο νοσοκομείο. Σοβαρά λέει τραυματισμένοι.